γυναίκας. Το σημερινό φιλικό είναι ένα από τα παιχνίδια εκείνα τα οποία θέλουμε και θα κάνουμε ακόμα περισσότερα. Γιατί θέλουμε να δίνουμε τη δυνατότητα σε όλα τα παιδιά να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Είμαι ευχαριστημένος από την προσπάθεια του παιδιού. Δείχνουμε ότι μέρα με τη μέρα έχουμε δώσει αυτό το πράγμα. Και νομίζω πως ορισμένοι από αυτούς ίσως στο μέλλον να αποτελέσουν πολύτιμες μονάδες για την ομάδα μας. Σημαντικό είναι ότι είναι νέα παιδιά και έχουν διάθεση και όρεξη για προσφορά. Άλλη μεταγραφή. Εντάξει, για να είμαι ειλικρινής, θέλω να πιστεύω μια καινούργια μεταγραφή για μας θα είναι ο Πότσι. Είναι ένα παιδί το οποίο σήμερα είχα μια πολύ μεγάλη συζήτηση μαζί του. Μίλησα με το ιατρικό team. Είναι, πιστεύω, σε 20-25 μέρες θα είναι μαζί μας. Και από τη στιγμή που δεν μπορούμε να πάρουμε αυτό το οποίο θέλουμε, νομίζω ότι δεν είναι να κάνουμε μεταγραφή για να λέμε ότι κάνουμε μεταγραφή. Σήμερα ειδικά σε μια εβδομάδα, άντες 15 μέρες, αναμένεται να αρχίσει το πρωτάθλημα ή σε δύο Σαββατοκύριακα, το αργότερο. Βαθμός ετοιμότητας της ομάδας βάζει αυτό που θέλετε. Ναι, κοιτάξτε, πάντοτε σαφέστατα όλες οι ομάδες. Το μήνα Σεπτέμβριο, έτσι, δεν είναι στο πικ, δεν είναι στην κορυφή, έτσι, στην κορύφωση της ετοιμότητας. Εμείς όμως συνεπιστούμε ότι θέλουμε και πιστεύουμε ότι θα είμαστε. Δύο νέα πρόσωπα σήμερα στο τελικό παιχνίδι, ο Τσιμπάμπα και ο Φρανκού. Και οι δύο φάνηκαν ότι έχουν, είναι λίγο πίσω στο θέμα φυσικής κατάστασης, στα δικές σας εκτιμήσεις. Ναι, και οι δικές μου εκτιμήσεις είναι ακριβώς όπως είπατε και εσείς, είναι και δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν τη δική τους αξία. Θέλουμε να τους βοηθήσουμε και νομίζω πως, όπως είπατε και εσείς, είναι πίσω από πλευράς ετοιμότητας. Ευελπιστούμε και θέλουμε να πιστεύουμε ότι δουλεύοντας όπως δουλεύει όλη η ομάδα, ότι σε λίγο καιρό θα είναι έτοιμο. Ήταν σημαντικό το ότι σκόραρε την Μπάμπα δύο φορές. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος φαίνεται ότι έχει τον γκολ. Και αυτό είναι καλό για την ομάδα. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά.